Καλώς ήρθες στα μαθήματα Αρνός. Θα δούμε την άσκηση 8 από τη σελίδα 41 πάνω στον πολλαπλασιασμό πολυονήμων των μαθηματικών της γυμνασίου. Η εκφώνηση είναι αρκετά έτσι πολυλογάδικη, οπότε να σε δούμε προσεκτικά. Ένα οικόπεδο λέει, έχει σχήμα ορθογωνίου με πλάτος χ, πλάτος χ, και μήκος μεγαλύτερο λέει από το πλάτος, μεγαλύτερο κατά 5 μέτρα. Ωραία. Αν το μήκος ελαττωθεί κατά 3 μέτρα, το μήκος στα 3 μέτρα, και το πλάτος ελαττωθεί κατά 1 μέτρο, να αποδείξετε ότι το ευαδόν του οικοπέδου θα μειωθεί κατά 4 χ και 2 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, καλά παιδιά, εμείς παίρνουμε πρόταση και κατανοούμε το πρόβλημα που μας δίνουν, που είναι γεωμετρικό μεν με τα οικόπεδα, και ωστόσο αυτό ανάγεται σε αλγεβρικό. Λοιπόν, ξεκινάει οικόπεδο, το οποίο λέει έχει πλάτος χ μέτρα. Οπότε ας κάνουμε το οικόπεδο μας εδώ πέρα, να το, αυτό εδώ, να έχει πλάτος χ μέτρα και μήκος μεγαλύτερο λέει κατά 5 μέτρα, δηλαδή θα είναι χ συν 5, να το. Κάπως έτσι. Ένα ενδεικτικό σχήμα. Δηλαδή η άλλη πλευρά εδώ πέρα που είναι το μήκος θα είναι χ συν 5. Πολύ ωραία. Λέει τώρα, αν το μήκος, προσέξτε, πρώτα μας μίλησε για πλάτος προηγούμενα, έτσι, εδώ πέρα για πλάτος που είναι το χ, και μετά μας μίλησε για το μήκος που είναι το χ συν 5. Και μετά τι λέει, λέει τώρα, αν το μήκος, το χ συν 5 δηλαδή, προσέξτε, το μήκος εδώ πέρα, χ συν 5, ελαττωθεί κατά 3 μέτρα, δηλαδή από χ συν 5 αυτό πώς θα γίνει, θα έρθει εδώ πέρα και θα γίνει μείον 3, δηλαδή χ συν 2 θα γίνει. Θα πάρουμε μία πλευρά η οποία θα είναι χ συν 2. Σωστά, πάει. Και το πλάτος, δηλαδή το χ, ελαττωθεί κατά 1 μέτρο, δηλαδή πάει κάπου εδώ, πας. Δηλαδή τι θα γίνει χ μείον 1 θα γίνει αυτό εδώ. Χ μείον 1. Ελαττωθεί. Θα αφαιρέσουμε από το χ 1. Εδώ είχαμε χ συν 5, δηλαδή αυτό που προέκυψαμε, αφαιρέσαμε από το χ συν 5, αφαιρέσαμε το 3. Έτσι λοιπόν προκύπτει ένα νέο ορθογώνιο. Και τότε μας λέει ότι αν το οικόπεδο το αρχικό που είχαμε, το λέγαμε πες οικόπεδο 1, όλο αυτό, 1, και βαφτίσουμε οικόπεδο 2 το μέσα, αυτό εδώ πέρα, και δούμε καλύτερα να βάλουμε και λίγο κίτρινο χρώμα αυτό εδώ πέρα, με πλευρές, τι με πλευρές, χ μειον 1 και χ συν 2, τότε λέει τι, να αποδείξουμε ότι το ευαδόν του οικοπέδου θα μειωθεί, δηλαδή το αρχικό οικόπεδο θα μειωθεί κατά πόσο, κατά 4 χ και 2 τετραγωνικά μέτρα. Ωραία, πάμε. Για να βάλουμε εδώ πέρα. Οπότε αν εμείς πάρουμε το ευαδόν του οικοπέδου 1, πόσο θα είναι, θα είναι η χ συν 5 μία πλευρά και άλλη χ, το γινόμενό τους. Δηλαδή θα είναι χ επί χ συν 5 το γινόμενό τους. Άρα θα μας κάνει πόσο, χ τετράγωνο και 5 χ. Δηλαδή το αρχικό οικόπεδο που έχουμε είναι αυτό, χ τετράγωνο συν 5 χ, τετραγωνικά μέτρα θα λέγαμε τώρα. Τετραγωνικά μέτρα. Πάμε τώρα. Το ευαδόν τώρα του οικοπέδου 2, δηλαδή του οικοπέδου που προκύπτει, έτσι, με τις μειώσεις στο μήκος και στο πλάτος, πόσο θα είναι. Θα είναι το γινόμενο των πλευρών, που είναι η μία χ μείον 1 και η άλλη χ συν 2. Άρα θα είναι χ μείον 1 επί χ συν 2. Έτσι λοιπόν πόσο θα μας κάνει αυτό, θα μας κάνει αυτό ίσον γινόμενο. Καλά μου παιδιά, να βάλουμε και τα χρωματάκια μας. Το χ με το χ κίτρινο, το χ επί το 2 εδώ πέρα. Ωραία. Και μετά η εμπεριστική του μείον 1 με το χ και το μείον 1 με το 2. Έτσι λοιπόν θα έχουμε χ επί χ θα μας κάνει πόσο, ίσον χ τετράγωνο. Χ επί 2 μας κάνει και 2χ. Το μείον 1 επί το χ, πάμε στα πράσινα τώρα, μείον 1 επί το χ μας κάνει πόσο, μείον χ, και το μείον 1 επί το 2 μας κάνει μείον 2. Έτσι λοιπόν προκύπτει πόσο να μας κάνει χ τετράγωνο συν 2χ μείον χ μας κάνει συν χ μείον 2. Τι λέει τώρα, προσέξτε,
αν το μήκος ρατωθεί και τα λοιπά και λοιπά, να αποδείξουν ότι το ευαδόν του οικοπαίδου θα μειωθεί κατά 4,2. Δηλαδή, ουσιαστικά, το δεύτερο θα έχει τι ευαδό μειωμένο λιγότερο κατά 4,2. Εντάξει. Υπάρχουν δύο σενάρια. Ή κάνουμε την αφαίρεση αυτών των δύο, ε1 και ε2, ή πάμε στο άλλο εδώ πέρα εμείς. Εδώ πέρα αυτό είναι ίσον. Παίρνω το χ τετράγωνο και εμφανίζω εδώ πέρα ίσον το χ τετράγωνο ως έχει. Για να εμφανίσω το αρχικό οικόπεδο πρέπει να έχω και 5χ. Βάζω και 5χ. Βραδερφέ, όπως καλέ μου μαθητή και μαθήτρια, κοίταξε, εδώ έχω χ εγώ, έτσι. Πώς έβαλα 5χ? Για να ισχύει η ισότητα πρέπει να αφαιρέσω πόσα, μείον 4χ. Έτσι, γιατί το 5χ μείον 4χ μου κάνει χ. Κάνω το κεφαλίο μου, έτσι. Δουλεύουμε με κανόνες, με αρχές, με τάξη. Μείον 2 μετά. Έτσι λοιπόν αυτό μέσα πώς γράφεται τώρα? Γράφεται σαν χ τετράγωνο και 5χ μείον παρένθεση 4χ και 2. Τα λάβατε? Δηλαδή το νέο οικόπεδο έχει το αρχικό ευαδόν τι ελαττωμένο κατά πόσο, κατά 4χ και 2. Όποιος όμως δεν θέλει να με πιστέψει, θα μπορούσε να κάνουμε και μια λίστα έτσι πες πράσινη πάνω και να λέγαμε η διαφορά τώρα ε1 μείον ε2 ίσον πόσο χ τετράγωνο και 5χ μείον που είναι το ε1 μείον τώρα το ε2 που είναι μείον χ τετράγωνο, δηλαδή αλλαγμένα πρόσημα σε όλα, μείον χ συν 2 θα μας κάνει πόσο? Τα χ τετράγωνο φεύγουνε προφανώς, 5χ μείον χ πόσο μας κάνει? 4χ, έτσι, και 2. Όπως θέλετε, εσείς κάνετε και πράτετε. Πάντως, οι δρόμοι είναι πολλοί. Ουσιαστικά όμως τι, το δεδομένο και το ζητούμενο πάντα είναι ένα. Απλά εμείς πρέπει να συνδέουμε αυτά με λογικές διαδικασίες και λογικές πράξεις. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.